όντως πολύ καλή ημέρα σας. Αυτό ευχόμαστε κυρίες και κύριοι σε όλους. Σας καλημερίζουμε και στον πολίτη σήμερα. Σας ανακοινώνουμε το θέμα μας, παιδεραστία και η σημερινή πραγματικότητα στην Κύπρο. Μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα είναι ο δικηγόρος ποινικού δικαίου, ο Βασίλης Μπίσας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο που προβληματίζουν την κοινωνία μας, θέματα τα οποία είτε είχαμε κουκουλωμένα, είτε καλά κρυμμένα κάτω από το χαλί, αλλά και καιρός είναι πια να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Παιδεραστία. Εισόδημα, άρχισε η διαδικασία της προϋποθέσεων και όλα αυτά διαβάστε σήμερα στην σελίδα 3 στο έντυπο το θέμα της αλήθειας σήμερα. Θα πάμε στη Χαραυγή. Νανοτεστ διαγνώσκη των διών στη Χαραυγή. Πάμε τώρα στον πολίτη, παρατηρητήριο στον κόσμο, όγκη και ο κάτω και δεξιότερα, μια πολύ πρωτότυπη ιδέα και είναι wireless. Και βεβαίως εύλογη ερώτηση κατά πόσο αυτό δεν θα είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία μας. Πολύ καλό θέμα. Θα το επιδιώξουμε να έχουμε πυρογνώμονες στην εκπομπή μας για να αναπτύξουμε όλα αυτά τα οποία σας ανησυχούν. Πάμε στη σημερινή, το παιδί και γονείς δεν υπάρχει έστω και μία φορά. Στην παιδική ηλικία πόσες φορές κρυφακούγαμε και όλα όσα λέγανε εμείς τα ερμηνεύσαμε με ένα διαφορετικό τρόπο και μετά από χρόνια αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν έτσι, αλλά τότε τα παιδιά πάντα έχουν το δικό τους τρόπο για να ερμηνεύουν και οι μεγάλοι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ το τι θα πούν, πώς θα το πούν, πώς θα εκφραστούν, ποιος θα είναι ο τόνος της φωνής για να μην επηρεάσουν την ψυχολογία των παιδιών. Θετική χρονιά γενικά στην επικοινωνία το 2014. Πολύ ενδιαφέρον, εξέταση των ματιών αποκαλύπτει κολλητή εισαγωγικά φίλη μοιάζουν και στο DNA τους. Γι' αυτό και έχουν νόμενο. Αλλά το αποδεικνύει σήμερα και η επιστήμη. Οι κολλητοί φίλοι λοιπόν μοιάζουν και στο DNA τους. Πάμε να κλείσουμε με τον φιλελεύθερο.
Δυστυχώς. Χάθηκαν άδικα άλλες δύο ζωές. Και χτες είχαμε, οδηγάμε χωρίς ζώνη, νεκρή σε τροχιά χθες. Να συζητούμε αυτά τα θέματα. Όσες φορές και να πούμε για τις εκστρατείες, για την σωστή συμπεριφορά, για την υπευθυνότητα που πρέπει να μας διακατέχει κατά τη διάρκεια της οδηγήσης. Φαίνεται εκείνη την ώρα όλα σβήνουν. Λίγο αριστερότερα, ευνοϊκά δάνεια, ακόμα και οι αγάμους τους τραπεζικούς. Πάμε τώρα στην πρώτη γραμμή. Καταχρεωμένοι οι Δήμοι στην πρώτη γραμμή, ο Φιλελεύθερο, είναι το ένθετο καριέρα. Για εσάς που ψάχνετε δουλειά, που έχετε για να βρείτε δουλειά. Αρκετές. Βλέπω είναι αρκετές. Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες. Ζητείτε marketing, communication manager, brand manager. Και νέες θέσεις λέει εδώ. Audit quality and technical manager. Υπάρχουν ευκαιρίες. Φτάνει να το κυνηγήσετε και φτάνει βεβαίως να έχετε και τα προσόντα. Αυτά από τις αγαπημένες εφημερίδες σήμερα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ψυχολογία μας και να δώσουμε μια ερμηνεία στα πρότυπα που έχουμε όσο αφορά τις ερωτικές μας σχέσεις. Μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη, Αλεξία Βασιλείου. Γεια σου, Αλεξία μου. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει για σήμερα δύο πακέτα καλλιτικών αξίας 100 ευρώ από επώνυμη εταιρεία καλλιτικών πρώτα δώρο. Μία διανεκτέρευση, γιατί δεν είναι δύο διανεκτέρευσεις. Τέλος πάντων, μία διανεκτέρευση για ένα βράδυ για δύο άτομα σε γνωστό θέατρο στη Μιλιού. Ένα γεύμα για δύο άτομα σε εστιατόριο στη Λευκοσία και ένα βάουτσερ για δύο άτομα για μία περιήγηση με καράβι αναχώρηση από τον Πρωταρά. Αυτά είναι τα δώρα μας. Αρχίζετε από τώρα να παίρνετε τηλέφωνο στο 77-77-1088. Δηλώνετε τη συμμετοχή στις κληρώσεις μας και καλή επιτυχία. Σύντομα που διαφέρουμε στο σχολείο διάλειμμα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μείνετε μαζί μας. Καλή σήμερα για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Επόμενο θέμα και πολύ σημαντικό και πολύ πολύ συζητημένο, θα έλεγα, στην εποχή που ζούμε, ο εθελοντισμός. Κατά πόσο είναι δύσκολο ή εύκολο κάποιος σήμερα να είναι εθελοντισμός. Αλλάζουμε θέμα εμείς. Μας έκανε όλος περήφανος και συνεχίζει ακόμα να μας κάνει. Δεν ξέρουμε πόσο ψηλά θέλει να φτάσει αυτό το κορίτσι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι μπορεί. Για ποια μιλάμε, για την πρωτοαθλήτρια μας στο άλμα της ύψος Λεοντία Καλένο. Η νεαρή μας αθλήτρια με επίδοση 1,92 μέτρα σε προσπάθεια
σε πρόσφατους αγώνες στην Αμερική, εκτός το ότι κατάφερε να σπάσει το εθνικό μας ρεκόρ, πέτυχε την 7η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και την 3η καλύτερη στην Ευρώπη. Εμείς με το συνεργείο το RIX συναντήσαμε την Λεωτία Καλένο, που παραχώρησε μια, μικρή συνέντευξη στο Μιχάλη Χατζηγεωργίου. Πάμε να παρακολουθήσουμε όσα μας είπε και βεβαίως να τις ευχηθούμε και καλή επιτυχία τη συμμετοχή της στους κοινοπολιτικούς αγώνες που ξεκινάνε σε λίγες ημέρες στη Γλασκόβη, στη Σκωτία. Σας ακούμε. Σήμερα έχουμε μαζί μας το κατάστημα της ΙΕΤ. Να μεταναγκαλούμε. Συνεργασίες πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν θα βρίσκομαι την Παρασκευή μαζί σας που θα... Γρήγορα στη μαγειρική μας και πεινάσουμε και θέλουμε να δούμε ο Στέφανος τι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Εδώ κυρίες και κύριοι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βεβαίως για αύριο, που θα περάσουμε άλλο ένα ευχαριστώ πρωινό. Τον Άριστο και την Στέλλα τους απολαύσουμε και σε άλλα τραγούδια. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε για σήμερα. Καλό υπόλοιπο, καλή σας μέρα.